Ας έχει δόξα το όνομα του Ιησού μας Χριστού, αδελφοί. Θα διαβάσω λίγα εδάφια. Ένα λεπτό, αδελφοί, να το βρούμε. Ναι. Από τη σελίδα 572 είναι ο ψαλμός 119, ψαλμός, και θα διαβάσω από το 57 εδάφιο μέχρι και το 64 εδάφιο, με τη χάρη του Θεού. «Κύριε, μερίς μου είσαι, είπε να φυλάξω τους λόγους σου. Παρεκάλεσα το πρόσωπό σου εν όλη καρδία. Ελέησόν με κατά τον λόγο σου. Διολογίστην τα σωδούς μου και έστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Έσπευσα και δεν ευράδυνε να φυλάτω τα προστάγματά σου. Στίβια σε εγώ με περιτύκλωσα και εγώ δεν ελισμόνησα τον νόμο σου. Το μεσονύκτιο με γύρω με για να σε δοξάζω, για να σε δοξολογώ. Δια τας κρίσης της δικαιοσύνης σου. Εγώ είμαι μέτοχος πάντων το φοβουμένο σε και το φυλατώντων τα συντολά σου. Η γη, Κύριε, είναι πλήρης του ελαίου σου, δίδαξόν με τα διατάγματά σου». Δόξα στον Θεό, αδερφέ, για το λόγο αυτό τον ευλογημένο. Ο άνθρωπος του Θεού, ο ψαλμωδός, έχει καταλάβει, αδερφή, σε ποιον Θεό έχει πιστέψει. Μπορούμε να πούμε, είδε το χέρι του Θεού δυνατό μέσα στη ζωή του. Ήτανε η μοναδική του ελπίδα, και αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί, η μοναδική ελπίδα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή επάνω σε αυτόν τον κόσμο είναι ο Ιησούς ο Χριστός, αδελφοί. Άλλη ελπίδα δεν υπάρχει. Όλα τα συστήματα διαλύονται, αδελφοί, δόξα στον Θεό. Αλλά ο Κύριος μένει στους αιώνας των αιών. Και έτσι ο λαός του Θεού, τα παιδιά του Θεού, πρέπει να είναι στηριγμένα επάνω στο Λόγο του Θεού, στηριγμένα επάνω στο Χριστό, επάνω σε αυτό το βράχο των αιώνων, δόξα στον Θεό. Ας έχει δόξα το όνομα του Κύριου, αδελφοί. Γιατί δεν θα πλανηθούμε. Γιατί εάν ο άνθρωπος στηρίζεται στο Χριστό, δεν θα πέσει. Εάν όμως ο άνθρωπος στηρίζεται σε βραχίων ανθρώπου, αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί, ότι θα πέσει μια στιγμή. Δόξα στον Θεό. Γι' αυτό ο άνθρωπος, αδελφοί, πάντοτε να βλέπεις τον Κύριο. Και εδώ λέει ο άνθρωπος του Θεού: «Συ, Κύριε, μερίς μου», λέει, «είσαι». Είσαι η μερίδα. «Δεν μπορώ, Κύριε, εγώ χωρίς εσένα». Αυτό θέλει να πει, αδελφοί. Θέλω πάντοτε να είμαι κοντά σου. Θέλω πάντοτε να απολαμβάνω κοντά στην Αγία και ευλογημένη παρουσία σου. Είναι καλό, αδελφοί, να ερχόμαστε, να πηγαίνουμε να πλησιάσουμε τον Χριστό για να αναπαυόμαστε. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Γιατί μόνο κοντά στον Χριστό, όντως, αδελφοί, υπάρχει η ανάπαυση. Αλλού δεν υπάρχει ανάπαυση. Όπου κι αν πας, θα ακούσεις κάθε γονκισμό, κάθε στεναχώρια, την οποία και κάθε μέρημα την οποία έχει ο άνθρωπος. Εάν όμως πας και πλησιάσεις τον Κύριο, θα έρθει η ευλογία του Θεού, θα έρθει η παρηγορία του Θεού, θα σε υποστηρίξει ο Θεός, θα σε στηρίξει ο Θεός, θα σε υψώσει ο Θεός και θα σε επισκεφτεί και θα σε ευλογήσει με τη χάρη του, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ πέρα συνεχίζει και λέει: «Είπα να φυλάξω», λέει, «τους λόγους». Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι αυτό. Να φυλάξει, λέει, τους λόγους του Θεού μέσα στην καρδιά του. Έτσι λέει ο άνθρωπος του Θεού εδώ. «Είπα», λέει, «να φυλάξω τους λόγους». Γιατί οι λόγοι του Θεού, αδελφοί, είναι λόγοι εμπιστοσύνη. Αυτό το οποίο λέει ο Θεός γίνεται, αδελφοί, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αρκεί, αδελφοί, ο άνθρωπος να πιστεύει και να περιμένει όντως την ώρα του Θεού, αδελφοί. Πλησίζει κάποιος στον Κύριο, του λέει: «Κύριε, εάν δύνασαι, εάν θέλεις, μπορείς να με θεραπεύσεις». Ένας εκγεννηθής, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν, λέει, γεμάτος με λέπρα. Δόξα στον Θεό. Και τι του λέει ο Κύριος, αδελφοί, εάν θέλεις, δεν πήγε με τέτοιο τρόπο να πει: «Θέλω να με θεραπεύσεις», αλλά εάν θέλεις, Κύριε, δόξα στον Θεό. Βλέπετε ο τρόπος αυτός έχει κινήσει το χέρι του Θεού. Και τι του λέει: «Είσαι θεραπευμένος, πήγαινε
όπως λέει ο λόγος του Θεού στους ιερείς, και δείξε τους τον εαυτό σου, προς μαρτυρία λέει προς αυτούς. Δόξα στον Θεό, άδελφε. Βλέπετε, έχουμε έναν Κύριο πολύ καλό. Έναν Κύριο ο οποίος σε καταλαβαίνει και με καταλαβαίνει, καταλαβαίνει τον κάθε άνθρωπο. Αλλά και δέχεται, λέει, όλους τους ανθρώπους. Αρκεί ο άνθρωπος, αδελφοί, να πηγαίνει με απλή καρδιά στον Χριστό και να ζητάει από τον ίδιο τον Κύριο, άδελφε. Σε έχει δόξα το όνομα του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος ακούει δεήσεις, ακούει προσευχές και το πρόσωπό του είναι στραμμένο, αδελφοί, πάντοτε επάνω στους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε στην ανάγκη του ανθρώπου και ο άνθρωπος να ζητάει το πρόσωπο του Κυρίου, ο Κύριος είναι έτοιμος να επέμβει. Έτοιμος, αδελφοί. Πόσο μάλλον στο λαό του, αδελφοί, δόξα στον Θεό. Και λέει εδώ πέρα, συνεχίζει και λέει, παρεκάλεσα, λέει, το πρόσωπό σου, λέει, ενώ όλη η καρδία παρεκάλεσα. Δόξα στον Θεό. Πού πάμε και παρακαλάμε τον Κύριο, αδελφοί, της ώρας της προσευχής? Πάμε στα πόδια του Κυρίου και λέμε, έλα Κύριε, έλα Κύριε να με επισκεφθείς, έλα Κύριε να με βοηθήσεις. Βλέψε Κύριε στην αδυναμία μου, βλέψε Κύριε στην ανάγκη μου, δόξα στον Θεό. Εδώ έτσι λέει, αδελφοί, παρεκάλεσα το πρόσωπό σου, λέει, ενώ όλη, λέει, την καρδία μου, δόξα στον Θεό, με όλη μου την καρδιά. Ελέησόν με, λέει, κατά το λόγο σου, δόξα στον Θεό, όπως το λέει ο λόγος σου, έλα να με ελεήσεις. Έλα να με ενισχύσεις, να με δυναμώσεις για να μπορέσω να περιπατήσω την οδό στην οποία εσύ με έβαλες, δόξα στον Θεό, διότι έχω αδυναμίες, περνάω δοκιμασίες. Φλογημένο το όνομα του Θεού. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος φανερώνει το ελεός του. Όταν βλέπει την καρδιά σου ευθεία προς το πρόσωπο του Κυρίου, όταν πηγαίνει με αληθινή καρδιά, με λόγια δοξολογίας και ευχαριστίας, όχι με χέρι περήφανο, αδελφοί, δόξα στον Θεό. Όπως καμιά φορά ακούμε μερικούς να λένε, εάν δεν μου το δώσεις θα φύγω. Και θα βρεις κάτι το καλύτερο, πού θα πας? Δόξα στον Θεό. Αλλά με ευθεία καρδιά, με ταπεινή καρδιά στα πόδια του Χριστού, ας έχει δόξα το όνομα του Θεού. Γνωρίζετε ότι ο Κύριος, αδελφοί, άφησε όλη του αυτή τη δόξα, άφησε όλο τον ουρανό. Και ήρθε, αδελφοί, να ελευθερώσει και να σώσει την κάθε ψυχή, την οποία σήμερα έχει ακόμα και σήμερα πολύ ανάγκη, αδελφοί. Όλα, αδελφοί, διαλύονται, δικαταστρέφονται, δόξα στον Θεό. Αυτό το οποίο βλέπουμε, ότι έρχεται η ημέρα του Κυρίου. Έρχεται ο Χριστός, αδελφοί. Και ο άνθρωπος ο οποίος τον επικαλεστεί θα σωθεί, ας έχει δόξα το όνομα του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος, αδελφοί, τι δεν είναι, ο οποίος δέχεται το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά. Ευλογημένος ο άνθρωπος. Γιατί ο Κύριος κάνει θαυμάσια μέσα στη ζωή του, αδελφοί. Διολογίστην, λέει, τα σωδούς μου, Σκέφτηκα, λέει, την πορεία μου, όλη μου τη ζωή, δόξα στον Θεό. Μαζί με τον Χριστό, αλλά και χωρίς τον Χριστό, αδελφοί. Είδα μαζί σου, Κύριε, υπάρχει ευλογία. Χωρίς εσένα όμως ταλαιπωρία. Το είδα αυτό, δόξα στον Θεό. Και εμείς το γνωρίζουμε αυτό, αδελφοί. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, αδελφοί? Πώς ήμασταν προτού να γνωρίσουμε τον Κύριο? Πώς ήμασταν, αδελφοί? Ο καθένας με μία σκέψη, και πιο πολύ θα λέγαμε με ένα σκοπό, ή πιο πολύ, άλλοι βουτυγμένοι μέσα βαθιά στην αμαρτία, και προσπαθούσαμε, αδελφοί, να βρούμε λίγο χαρά μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μια χαρά πρόσχερη. Όπως είπε και ο αδελφός προηγουμένως, τι χαρά θα σου δώσει ο κόσμος? Ποια χαρά, που θα πάω να διασκεδάσω λίγο καιρό, αδελφοί, μερικές ώρες, και θα μου φύγουν αυτά που από την τσέπη και δεν θα έχω να φάω με την οικογένειά μου, ή στα διάφορα τα οποία φτιάχνουν οι άλλοι άνθρωποι, αδελφοί, όπως φτιάχναμε και εμείς κάποτε? Δεν τους κρίνουμε τους ανθρώπους, αδελφοί, δόξα στον Θεό, αλλά προσευχόμαστε ο Θεός, αδελφοί, να τους ανάξει την καρδιά, το νου, ώστε να γνωρίσουν τον Κύριο, αδελφοί, και εμείς οι ίδιοι είμαστε. Μέσα από τον κόσμο μας έβγαλε ο Θεός. Δες την οδό σου πρώτα. Και δες την οδό σου σήμερα που γνώρισες τον Κύριο, τι έκανε μέσα στη ζωή σου, αδερφέ μου. Θαυμάσια έκανε ο Θεός. Μα αδερφές, πολλές, θα πεις, αδερφέ μου, πολλές φορές περνάμε δοκιμασίες. Αμήν, αδερφέ. Μέσα στη δοκιμασία φαίνεται η πίστη σου. Φαίνεται η αγάπη σου όντως προς το πρόσωπο του Κυρίου, αδερφέ. Εκεί φαίνεται η πίστη σου. Αν όντως αγαπάς τον Θεό, εάν μείνεις. Ο άνθρωπος ο οποίος περνάει την πρώτη δοκιμασία, αδερφή, και στέλνει προς τα πίσω,
φαίνεται ότι δεν αγάπησε τον Κύριο, αδελφοί. Δόξα στον Θεό. Αλλά ο άνθρωπος, χωρίς να δοκιμαστεί, δεν θα δει το όνομα, δεν θα δει το πρόσωπο του Κύριου. Όλοι δοκιμαζόμαστε, όλοι παιδευόμεθα, αδελφοί. Μας παιδεύει ο ίδιος ο λόγος του Θεού, ξεντάδελφοι, γιατί. Γιατί θέλει να μας παιδεύει, όχι, αδελφοί. Θέλει μια μέρα να μας δει κοντά. Γι' αυτό, αδελφοί, περνάμε δοκιμασίες. Καμιά φορά, αδελφοί, ακούω μερικούς αδελφούς και λέω, πώς σκέφτεται ο αδελφός έτσι. Πρέπει στον αδελφό σου, την αδελφή σου, να περνάει κάποια ασθένεια, κάποια δοκιμασία. Γιατί το αποδίδεις ότι ο αδελφός έχει κάνει κάτι. Γιατί το αποδίδεις εκεί, αδελφέ, και δεν προσεύχεσαι. Για δες τον Ιώβ, τον άνθρωπο αυτό του Θεού, τι έχει πάθει, αδελφή. Δόξα στον Θεό. Και έμεινα ακέραιος μπροστά στη χάρη του Θεού. Είναι γιατί έκανε κάτι, όχι, αδελφή. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος, αδελφή, μας δοκιμάζει, μας περνάει, αδελφή, δόξα στον Θεό, έτσι να μας βγάλει η χρυσίου, λέει, καθαρό. Ε? Για να μας ταξίσει την πίστη, για να μπορέσουμε να σηκώσουμε κάποιο βάρος, για να, έχουμε, να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή ομολογία, δόξα στον Θεό, και να μπορέσουμε κι εμείς να συμβουλέψουμε μέσα από αυτά τα οποία περνάμε τους αδελφούς και τις αδελφές. Δόξα στον Θεό, αδελφέ. Να πεις, δεν μπορεί να συμβεί από αμαρτία να αρρωστήσει κάποιος. Μπορεί να συμβεί, αδελφέ. Αλλά δεν τα πράγματα που πάει να πει ότι όποιος αρρωσταίνει συμβαίνει αυτό, δεν είναι αυτό, αδελφέ. Δόξα στον Κύριο. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος κάνει την αμαρτία ζητάει τον Κύριο, ο Κύριος τον ελεώνει, τον συγχωρεί και επιστρέφει και τον ευλογεί ο Θεός. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού, αδελφέ. Και τι λέει, και έστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου, έπεσα στους λόγους. Είδα, λέει, τη ζωή μου. Σκέφτηκα όλο το περιπάτημά μου. Δόξα στον Κύριο, αδελφέ. Αλλά μαζί σου υπάρχει και η ευφροσύνη. Πού να πάω, Κύριε, πού να πάμε, αδελφέ. Να αφήσουμε τον Χριστό και πού να πάμε, αδελφοί. Πού θα τα βρούμε καλύτερα. Δόξα στον Θεό. Περνάς κάποια δοκιμασία, δίπλα σου είναι ο Κύριος. Αλλά όχι μόνο ο Κύριος, αδελφοί. Είναι και η Εκκλησία, στην Εκκλησία την οποία σε έβαλε ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό μας έβαλε. Για να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον, αδελφοί. Για να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Δόξα στον Θεό. Αλλά έχουμε τον Κύριο που μας έχετε και μας γεμίζει με τη χάρη του και με την ευλογημένη αυτή παρουσία του. Και απολαμβάνουμε τον Χριστό. Απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού, αδελφοί. Πού να πάμε, αδελφοί, ε. Θα πω ότι όταν οι μαθητές εκεί του είπε ο Κύριος ένα λόγο. Αν δεν φάγετε σάκαρο και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε μαζί μου μερίδα. Σηκωθήκανε και φύγανε. Προχωρήσαν όλοι, μείναν μόνο οι 12. Μήπως, λέει, θέλετε να φύγετε κι εσείς, ε. Μήπως. Θεός είναι αυτός ο οποίος διαβάζει τις καρδιές, δόξα στον Θεό. Αλλά βλέπετε ο Πέτρος τον λόγο τον οποίο αναφέρει. Πού να πάμε, Κύριε, ε? Θυμήθηκε, θα λέγα εκείνη τη στιγμή, αδελφή, σε μια στιγμή χρόνο θα λέγαμε τη ζωή του. Πώς συνάντησε και πού συνάντησε τον Χριστό. Εκεί που δεν είχε τίποτα. Μέσα σε μια ασχολία την οποία είχε. Και έλαβε μια μεγάλη ευλογία. Πού να πάμε, Κύριε, του λέει. Εσύ έχεις, λέει, λόγους ζωής αιωνίου. Πού να πάμε, αδελφοί. Εδώ μας υποσχέθηκε όλο τον ουρανό ο Χριστός. Πού να πάμε, αδελφοί. Τα πόδια μας είναι μετρημένα και τα βλέπουμε. Κάποτε ήμασταν 15, 18, 20, 30, νιώθαμε δυνατοί. Σήμερα όμως, κάποτε δεν φορούσαμε γυαλιά, σήμερα φοράμε και γυαλιάδες. Ο άνθρωπος σιγά σιγά στρίβει προς τα πίσω. Να τα δούμε σοβαρά τα πράγματα, αδελφοί. Τα πάρουμε πολύ σοβαρά. Δόξα στον Θεό. Όλα τελειώνουν. Όλες οι επίγειες, αυτές οι επίγειες καρές, αδελφοί, είναι πρόσκαιρες και τελειώνουν. Ό,τι και να αποκτήσει ο άνθρωπος, ζητάει κάτι το μεγαλύτερο. Το να αποκτήσει πιο πολύ. Ο άνθρωπος είναι πλεονέκτης, αδελφοί, δόξα στον Θεό. Και πάλι δεν γεμίζει. Και πάλι δεν απολαμβάνει. Θα με αποκτήσει τα πάρα πάρα πολλά, αδελφοί, πέφτει σε άλλα μέσα. Μέσα σε πολλές βαθιές αμαρτίες, μέσα σε ναρκωτικά, μέσα σε προβλήματα. Και πάλι δεν γιονίζει ο άνθρωπος. Δεν απολαμβάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να απολαμβάνει κάτι, αδελφοί. Αλλά θα έρθει μόνο η παρουσία του σε μια στιγμή επάνω σου και γευθεί σε αυτή την αγάπη του Θεού, δεν θέλεις τίποτα. Ε? Δεν θέλεις τίποτα εκείνη τη στιγμή. Θέλεις μόνο την παρουσία του Θεού. Είναι αυτό το οποίο λείπει από τον άνθρωπο, αδελφοί. Τον άνθρωπο λείπει ο Χριστός. Εάν ο Χριστός στεθεί μέσα στη ζωή σου, αδελφέ μου και αδελφή, και κατοικήσει
μέσα στην καρδιά σου και το σώμα σου εκείνο ο ναός του Πνεύματος του Αγίου, θα απολαμβάνεις και θα χαίρεσαι και θα βλέπεις αυτή τη χαρά την οποία δεν υπάρχει σε αυτή τη γη, αδελφέ. Δεν υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, αδελφέ. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναγεννηθεί, έχει γνωρίσει τον Χριστό και ο Κύριος άλλαξε τη ζωή του, απολαμβάνει και χαίρεται τις ουράνιες ευλογίες. Θα πεις είναι ουράνια ευλογία. Αμήν, αδελφέ. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και αναγεννάει τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αρχίζει και να χαίρεται. Έρχεται και το Πνεύμα το Άγιο και σε πληρώνει και σε βαφτίζει και απολαμβάνεις όλες τις ουράνιες ευλογίες του Θεού. Μας έχει δώσει το όνομα του Κυρίου. Να μείνουμε στο Χριστό. Να μείνουμε στην αλήθεια. Να μην αφήσουμε τον Χριστό. Και την απόφαση που πήραμε όντως, αδελφοί, να ακολουθήσουμε τον Κύριο, να τη φυλάξουμε καλά μέσα στις καρδιές μας. Να μην χάσουμε την αιώνια ζωή. Να μην χάσουμε τον Χριστό, αδελφοί. Δόξα στον Θεό. Και λέει εδώ πέρα, στο 64, αδελφοί, και τελειώνει και ο χρόνος. Η γη, λέει, Κύριε, δόξα στον Θεό. Η γη, Κύριε, είναι καλό να μπορούμε πάντοτε να απολαμβάνουμε τον Θεό. Γι' αυτό ακούω πολλές φορές αδελφοί να λένε να ερχόμαστε με ανοιχτή καρδιά. Να ερχόμαστε εδώ για να δοξάσουμε το όνομα του Θεού. Δόξα στον, γιατί γνωρίζουμε ότι εδώ μέσα, ανάμεσά μας, θα είναι ο Κύριος στην παρουσία του. Να ερχόμαστε με φόβο και με ευλάβεια. Με φόβο Θεού, με φόβο Άγιο, αδελφοί. Και δεν ερχόμαστε εδώ να δούμε κάποιον άνθρωπο ή μόνο τους αδελφούς. Ερχόμαστε να συναντήσουμε και τον Κύριο της δόξας. Δόξα στον Θεό. Όχι να ερχόμαστε με φόβο έτσι, μήπως πάθουμε κάτι, όχι, αλλά με σεβασμό. Δόξα στον Θεό, αδελφοί. Να τιμάμε τον χώρο αυτό, γιατί ο Κύριος κάνει εδώ την παρουσία του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Η γη, Κύριε, λέει, είναι πλήρης του ελέγχου. Η γη είναι πλήρης του ελέγχου του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Θεός τα δίνει σε όλους. Αν ο άνθρωπος ανοίξει τα μάτια του και δει τον Θεό, θα γευθεί την παρουσία του Θεού, αδελφοί. Θα ζητήσει τον Χριστό μέσα στη ζωή του. Δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα. Δόξα στον Θεό. Να μελετήσει το Λόγο του Θεού και να ζητήσει όντως το χέρι του Κυρίου μέσα στη ζωή του. Δίδαξον με, λέει, τα διατάγματά σου. Δίδαξον. Να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για να δεχόμαστε τις νουθεσίες και τους λόγους του Θεού από τον ίδιο τον Κύριο. Για να γίνεται καλό και σε εμάς και στις οικογένειές μας και στους συγγενείς μας και μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο ζούμε καθημερινά. Δόξα στον Θεό. Ο Θεός, αδελφοί, να μας ευλογήσει όλους, να μείνουμε επίσης στο Άγιο και ευλογημένο θέλημά του. Όντως, αδελφοί, οι μέρες είναι έσχατες. Ο Κύριος έρχεται. Αμήν, αδελφοί.